οδηγού του, ο οποίος για μια ακόμα φορά βρίσκει στόχο από τα 11 βήματα πέναντι, το οποίο κέρδισε ο Γκότοβος από τον Καραμέρι σε μια εκτέλεση κόρνερ. Μια απόβαση η οποία προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων, ωστόσο ο διαιτητής Καριοφίλης από τον Πειραιά δεν δίστασε και αμέσως έδωσε το πέναλτι, με το οποίο ο ΑΟΚ προηγείται στο μάτς κόντρα στον Άλυμο. Ένα καθοριστική σημασία παιχνίδι για τους μπλε, οι οποίοι θέλουν την επιστροφή στις νίκες μετά από 4 ανεπιτυχή αποτελέσματα, ώστε να παραμείνουν σε τροχιά τριάδας, αλλά και βεβαίως για να διατηρήσουν οι μπεζοδοκοί τους την τέταρτη θέση της βαθμολογίας του Νοτίου Ομίλου. Βεβαίως όλα αυτά γίνονται στο ντεμπούτο του Καβακά στην τεχνική ηγεσία του ΑΟΚ. Ο Καβακάς, ο οποίος ήρθε χθες το μεσημέρι, έκανε την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες, παρουσιάστηκε από την δίκη στο απόγευμα και σήμερα καθοδηγεί την χανιώτικη ομάδα. Μάλλον πώς τον υποδέχθηκε το κοινό στα περιβολιά? Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις. Νομίζω ουδέτερο ήταν το κλίμα. Ούτε πολλές επιθυμίες, αλλά ούτε και κάποια παρατράγουδα, έτσι. Ναι, εντάξει. Παρατράγουδα δεν νομίζω ότι θα γινόταν. Όχι. Απλά κάποιοι ενδεχομένως να εξέφρασαν. Ίσως υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Ναι, αλλά εντούτοις δεν έγινε το παραμικρό. Ο Καβακάς, ο οποίος είναι από την αρχή του αγώνα όρθιος και καθοδηγεί τους παίκτες του, και βεβαίως προσπαθεί να τους δίνει οδηγίες για το πώς θα παίξουν. Πάντως το παιχνίδι δεν είναι καλό, είναι πολύ μέτριο, δεν υπάρχουν φάσεις προς τις δύο ευθείες, ούτε ο Άχο έχει δημιουργήσει, πλην ένα καλό σου του Γκονζάλες στο 24, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτές τις δύο όσο αφορά τις φάσεις προς τις δύο ευθείες. Έγινε, Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν γίνονται αυτή τη στιγμή στα περιβόλια. Επενθυμίζω, ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά προηγείται με 1-0 του Αλίμου λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ κατά την παρουσίαση του Τίμου Καβακά από τη χανιώτικη ομάδα. Ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο νέος προπονητής του ΑΟ Χανιά Τίμος Καβακάς στην παρουσίασή του από τους μπλε, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της ΠΑΕ, παρουσία του τεχνικού επιτελείου με το οποίο ο 42χρονος προπονητής θα εργαστεί στον ΑΟ Χανιά, αλλά και των συνεργατών του Μιχάλη Τσουγκαράκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφω στα Χανιά και είμαι μέλος της ομάδας του ΑΟΧ. Ήταν επιθυμία της διοίκησης του κύριου Τσουγκαράκη και του κύριου Τζινευράκη, αλλά και δική μου επιθυμία. Μεγάλη επιθυμία θα έλεγα να έρθω στην ομάδα του ΑΟΧ. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά που έρχομαι. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι απαιτήσεις της ομάδος. Ποιες είναι οι απαιτήσεις της ομάδος από εμένα. Γνωρίζω τι σημαίνει αυτή η ομάδα για την πόλη. Είναι η αγάπη των φιλάθλων μας. Είναι, θα έλεγα, λατρεία. Είναι μια ξεχωριστή ιδέα αυτή η ομάδα. Έχει ιστορία στην πόλη αυτή την οποία ζούμε. Και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις και με την αγάπη που έχω για τη δουλειά μου, σε μια δύσκολη καμπή του πρωταθλήματος, να καταφέρω μαζί με τα παιδιά το στόχο που έχει θέσει η διοίκηση και η ομάδα εξ αρχής, να τον υλοποιήσουμε και να τον πραγματοποιήσουμε. Από σήμερα είναι νέο μέλος στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά. Έρχεται σε μια δύσκολη καμπή της ομάδας με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουν γίνει στην ομάδα. Πιστεύουμε σε αυτόν τον προπονητή, πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει. Οι στόχοι μας είναι οι ίδιοι που είχαμε θέσει από την αρχή της σεζόν και για το πρωτάθλημα, και εφόσον έχει προκύψει και το κύπελο, και για το κύπελο. Και από σήμερα ξεκινάει και ανοίγει μια καινούργια σελίδα με το μεγαλομέτοχο Μιχάλη Τζουγκαράκη. Ο κύριος Τζουγκαράκης πήρε τα ενία της ομάδος και είναι αποκλειστικός, το αποκλειστικό πρόσωπο στην ομάδα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Τίμο Καβακά στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, γιατί πρώτον αγαπάμε την ομάδα των Χανίων και δεύτερον αγαπάμε τον άνθρωπο κύριο Τζουγκαράκη Μιχάλη, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτόν και πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει ένα έργο που δεν έχει γίνει πολλά χρόνια τώρα εδώ στο νόμο μας και στη συγκεκριμένη ομάδα.
Επιπλέον, ο Τίμος Καβακάς που επιστρέφει στα Χανιά μετά από 4 περίπου χρόνια, μετά το πέρασμά του από τον Πλατανιά, αποκάλυψε πως πριν αναλάβει είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην πλέον προπονητή της ομάδας, Σούλη Παπαδόπουλο. Πιστεύω σε αυτή την ομάδα ότι έχει εξαιρετικό υλικό και με υπομονή και πολλή δουλειά θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Θα ήθελα να σημειώσω και να πω κάτι τελευταίο. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Σούλη Παπαδόπουλο, με τον οποίο είχα μία επικοινωνία χθες το βράδυ και ήταν, θα έλεγα, με βοήθησε πάρα πολύ και μου έδωσε να καταλάβω πολύ περισσότερα πράγματα για το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδος και σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα. Ένας άνθρωπος τον οποίο τον εκτιμώ, σέβομαι τη δουλειά του και θα ήθελα να το πω και δημόσια ότι ήταν ανοιχτός σε κάθε μου ερώτηση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Καβακάς εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του ΑΟ Χανιά, ενώ σημείωσε πως η ομάδα θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις προκειμένου να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της. Κοιτάξτε, αυτό που θα κοιτάξουμε εμείς από αύριο κιόλας, που παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και επικίνδυνο παιχνίδι, θα έλεγα, που ελοχεύει κινδύνους εάν εμείς δεν είμαστε σοβαροί, να κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και ως μοναδικό παιχνίδι, γιατί έτσι είναι, τα παιχνίδια τα οποία απομένουν είναι πάρα πολύ λίγα και νομίζω ότι στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια βαθμολογική απόσταση αυτή τη στιγμή, που όμως με την αξία και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, τον οποίο έχουμε, την τύχη να έχουμε στην ομάδα μας, δεν φοβόμαστε τίποτα. Η ομάδα από αύριο κιόλας θα συνεχίσουμε την πολύ καλή δουλειά η οποία έχει γίνει και είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά, επειδή είναι και εγωιστές, είναι και καλοί ποδοσφαιριστές, είναι επαγγελματίες, θα παλέψουμε μέχρι τελευταίο παιχνίδι και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Τίμο Καβακά, που εμφανίστηκε αισιόδοξος εχθές στην παρουσίασή του από την χανιώτικη ομάδα. Πάμε τώρα και στην Super League, όπου τελικά δεν θα υπάρξει αγωνιστική δράση για αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς έπειτα από συνάντηση που είχε ο κύριος Κοντονής με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αποφασίστηκε η αναστολή του πρωταθλήματος μόνο της Super League για μία εβδομάδα, μέχρι να υπάρξουν κάποια μέτρα και η διοργανώτρια αρχή, σε συνεργασία φυσικά με τις ΠΑΕ, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν ίσως τις προτάσεις που έχει η κυβέρνηση με κάποια μέτρα που θέλει να επιβάλλει, προκειμένου βεβαίως να εξαλειφθεί η βία στα γήπεδα. Πάμε στο επόμενο βίντεο να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις που υπήρξαν εχθές το απόγευμα και βεβαίως δηλώσεις από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Κοντονή. Τελικά λουκέτο και επίσημα, αλλά όχι σε όλα τα πρωταθλήματα. Μετά τη συνάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο πρώτος ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας μόνο του πρωταθλήματος στη Super League και όχι των υπολείπων πρωταθλημάτων ή της δράσης σε άλλα αθλήματα. Όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως όσα συνέβησαν στον αγώνα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου από θαύμα δεν θρηνήσαμε νεκρό, αλλά και όλα όσα έγιναν στη συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είναι αδύνατον να διεξαχθούν αγώνες την Κυριακή. Τα μέτρα που απαιτεί η κυβέρνηση για να άρει το λουκέτο στο πρωτάθλημα της Super League είναι τα εξής. Κατάργηση των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών που θα αντικατασταθούν με λέσχες, στην ευθύνη των οποίων θα έχουν οι ΠΑΕ, κάμερες σε όλα τα γήπεδα και χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ο Σταύρος Κοντονής ξεκαθάρισε πως την επόμενη Τετάρτη θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση και αν δεν έχει διαπιστωθεί πρόοδος από πλευράς διοργανωτριών αρχών, η αναστολή θα συνεχιστεί. Επίσης, έστειλε σαφές μήνυμα κατά παραγόντων του ποδοσφαίρου που κινούνται από επιχειρηματικά συμφέροντα και προανήγγειλε τη δημιουργία αυστηρού νομοθετικού πλαισίου. Η κυβέρνηση την άλλη Τετάρτη, με εντολή του Πρωθυπουργού, θα αναλάβει την πρωτοβουλία να ξανασυναντηθεί με τους εκπροσώπους των διοργανωτριών αρχών. Να δούμε τι έχουν πραγματοποιήσει από όσα έχουν υποσχεθεί. Και σε περίπτωση που διαμορφώνεται η ίδια κατάσταση, εκ νέου δεν θα γίνουν αγώνες και την μεθεπόμενη Κυριακή. Τραγική ειρωνία το γεγονός ότι την ώρα που ο Υφυπουργός έβαζε λουκέτο στο πρωτάθλημα της Super League, πραγματοποιήθηκαν θλιβερά επεισόδια στη Λαμία σε παιχνίδι για την Football League, με μάχες σώμα με σώμα μεταξύ οπαδών και αστυνομικών, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.
Το Σαββατοκύριακο λοιπόν δεν θα υπάρξει αγωνιστική δράση για το πρωτάθλημα της Super League, κάτι που σημαίνει πως Πλατανιάς, Όφη και Εργοτέλης δεν θα δώσουν τα παιχνίδια τους για την 26η αγωνιστική που ήταν προγραμματισμένη να γίνει το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Και πλέον το ερώτημα που τίθεται είναι πότε θα γίνουν οι αναμετρήσεις για την 26η στροφή με τις πιθανότητες να πηγαίνουν προς ευόλυμη αγωνιστική. Αυτά από την αθλητική επικαιρότητα. Πάμε εμείς να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον αυριανό καιρό. Θα έχουμε επιδείνωση, όπως εξάλλου είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Αύριο Παρασκευή, 27 του μήνα, θα έχουμε ξανά βροχοπτώσεις, οι οποίες σε πρώτη φάση θα περιοριστούν στη Δυτική Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερος φαίνεται ότι θα είναι ο καιρός στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από 5 έως 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά. Αύριο από το πρωί στα Χανιά θα έχουμε νεφελώδη καιρό. Σταδιακά θα έχουμε επιδείνωση με βροχές κατά τόπους και το βράδυ θα περιοριστούν και πάλι τα φαινόμενα στις νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 15 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη από 4 έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις στις πρωινές ώρες αύριο και στο Ρέθυμνο, η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει το μεσημέρι στους 17 βαθμούς, όμως θα εκδηλωθούν βροχές οι οποίες θα συνεχιστούν έως και το βράδυ, οπότε και η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 5 μποφόρ. Στο Ηράκλειο, νεφώσεις προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις πρωινές ώρες. Ο υδράργυρος και εδώ στους 13 βαθμούς Κελσίου. Τις μεσημβρινές ώρες θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας στο Ρέθυμνο. Η θερμοκρασία επίσης στους 17 βαθμούς. Και η επιδείνωση θα παρουσιαστεί από τις βραδινές ώρες. Οπότε και θα έχουμε βροχές και τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από 4 έως 5 μποφόρ. Στον Άγιο Νικόλαο θα έχουμε νεφώσεις το πρωί. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα έχουμε ηλιοφάνεια με διαστήματα τοπικών νεφώσεων το μεσημέρι. Στους 17 βαθμούς η θερμοκρασία θα πέσει και πάλι το βράδυ στους 13. Η άνεμη εδώ από 3 έως 5 μποφόρ. Μια ματιά και στη θερμοκρασία που θα έχουν αύριο διάφορες περιοχές του νησιού, ξεκινώντας από την Κίσαμο, όπου θα κυμανθεί από 13 έως 15 βαθμούς, στην Παλαιόχωρα από 12 έως 14, στο Σπύλι από 11 έως 13, στο Αμάρι από 8 έως 10 βαθμούς, στο Γάζι από 12 έως 17, στο Τιμπάκι από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στη Ζάκρο από 10 έως 14 και τέλος στην Ιερά Πέτρα από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 3. Να ευχηθούμε σε όλους ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.